coach, θα σου πω το αντίστροφο που είπα στον coach Αργυρού. Ένα πολύ καλό δεκάλεπτο και τρία πολύ άσχημα. Νομίζω ότι αυτά τα 23 turnovers που είδα στο φινάλε της Τρίτη περίοδου θα ήταν και μια καλή αφορμή για σένα να κάνεις κάποιες παρατηρήσεις στην ομάδα σου, όχι μόνο για το σημερινό παιχνίδι, αλλά και για τα επόμενα. Ε, ναι, σίγουρα. Το πρώτο πράγμα που είχαμε πει με τον Αποέλ, ειδικά όταν παίζουμε ένα παιχνίδι εκτό έδρα, είναι η άμυνα. Από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Εμεί ξεκινήσαμε το παιχνίδι χωρί να έχουμε μυαλό στην άμυνα. Τους παίξαμε πολύ χαλαρά, χωρίς επαφές. Ο Αποέλ βρήκε εύκολα καλάθια, δεν γύρισαμε πίσω στην άμυνα, φάγαμε λέει από Νομίζω είχε 18 πόντους από εφνιδιασμό από Αποέλ στο πρώτο εμίχρονο. Όταν τρως 56 πόντους στο πρώτο εμίχρονο, μετά είναι, είναι αρκετά δύσκολο σε, μια, σε εκτός παιχνίδι και μια τέτοια καλή ομάδα όπως είναι ο Αποέλ να γυρίσει στο μάτς. Εμείς ε, σίγουρα και τα λάθη φυσικά στην επίθεση μας ε, κόστησαν πολύ. Εμείς προσπαθήσαμε, κάναμε μια, και συγχαρητήρα στα παιδιά, μια καλή προσπάθεια στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σίγουρα χαλάρωσε και από Αποέλ. Κάναμε όμω μια καλή προσπάθεια, προσπαθήσαμε να το γυρίσουμε. Αλλά οι 56 πόντε στο πρώτο ημίχρονο ήταν, ήταν δύσκολο να τραπούν. Ήταν, αλλά δεν ξέρω και πολλέ ομάδε που θα έμεναν σε μια διαδικασία να ανατρέψουν ένα σκορ ακόμα και αν έδωσε αφορμή, όπω είπατε εσεί, ο αντίπαλο με κάποια χαλάρωση. Υπήρχε πιστή και ένα σουτ του Πάρκερ τρία λεπτά πριν το τέλο. Αν έμενε το παιχνίδι να πέφτει στου έξι στι δύο κατοχέ. Είναι λίγο παράξενο να το σκέφτεσαι αντί στα πρώτα τρία δεκαλεπτά, αλλά μπορούσε να γίνει και αυτό. Ε, σίγουρα έτσι είναι το μπάσκετ, γι' αυτό μα αρέσει. Μπορεί σε 2-3 λεπτά να ανατραπούν τα πάντα. Αλλά εμεί δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε έτσι. Εμεί πρέπει να σκεφτόμαστε ότι από το πρώτο λεπτό είμαστε μια ομάδα, είτε παίζουμε εντό έδρα είτε παίζουμε εκτό έδρα. Είμαστε μια ομάδα που πρέπει να παλεύουμε στην άμυνα, όλοι οι παίχτε. Και να δίνουμε το 100% και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Με τέτοια εμφάνιση που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, δύσκολα θα μπορέσει να κερδίσει τέτοιο παιχνίδι. Χωρί να σα ευχαριστήσω, καλή επιτυχία στη συνέχεια του πρωταθλήματο. Είναι μακρύ ο δρόμο, ευτυχώ για όλου μα γιατί το απολαμβάνουμε. Καλή συνέχεια στην όρθια. Ευχαριστώ πολύ, να καλά.